Την Κυριακή 21 Απριλίου διεξήχθη ο 8ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, η διοργάνωση σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών. Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις περσινές. Σε τι επίπεδα κοιμάνθηκαν? 145% περισσότερα. Δηλαδή, πέρσι είχαμε 4.200. Φέτος έχουμε 13.000 περίπου μαζί με τα παιδάκια. Η διοργάνωση κύλησε ομαλά, είχαμε κάποια ευτράπελα. Εσείς τι βλέπετε, είναι όλα πανέμορφα. Θεσσαλονίκη ζει μια γιορτή που δεν έχει ξαναζήσει. Είναι η πρώτη φορά που τρέχω στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, το ευχαριστήθηκα. Καλή διοργάνωση. Ακόμα καλύτερο, περισσότερο κόσμο να έχετε του χρόνου. Το καλύτερο να ευχηθώ. Και μια καλή κουβέντα στα θύματα της Βοσιόνης. Άλλος ένας μαραθώνιος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μάλιστα ο κόσμος τον αγκάλιασε πάρα πολύ. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. 13.000 άτομα τρέξαν από ό,τι έμαθα με διάφορες αφετηρίες. Ο κόσμος πραγματικά τον αγκάλιασε πάρα πολύ και αποδεικνύεται έτσι αφενός με η διάθεση του κόσμου για μαζικό αθλητισμό, αλλά και η διάθεση του κόσμου να παλέψει, να αγωνιστεί σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε, που είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Εκείνο που πρέπει να τονίσω, πέρα από τα ευχαριστώ σε όλη την Οργανωτική Επιτροπή, πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εθελοντές. Μιλάμε για 1.000 εθελοντές που δουλέψανε προκειμένου να πετύχει αυτή η ιστορία και φυσικά και τους χορηγούς, την ΟΗΝ, τον ΟΠΑΒ κλπ. Η διοργάνωση ήταν πολύ μεγάλη και βοηθάει στην προβολή της πόλης. Άλλες τέτοιες παρόμοιες διοργανώσεις σκοπεύει να κάνει ο Δήμος? Σε μαζικό αθλητισμό σκοπεύουμε να κάνουμε φυσικά πολλές οργανώσεις. Αυτό που μετράει τώρα είναι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση αθλητική. Είναι τον Ιούλιο που έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών. Να υπογραμμίσω φυσικά και την εκδήλωση που γίνεται προς τιμή του Νίκου του Γκάλη τον επόμενο μήνα που τιμούμε τον Νίκο του Γκάλη. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και ένα σωρό άλλες. Επαγγελματίες δρομής, αλλά και απλοί καθημερινοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, έδωσαν το παρόν. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία επωνύμων. Λέγομαι Κωνσταντίνος Κωνσταντάκος, είμαι 63 ετών, δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχατε, έχετε συμμετέχει? Συμμετείχα και το 2010. Αλλά ήρθα σήμερα για να τρέξω, για να τιμήσω τον μεγάλο στρατιλάτη, Μέγα Αλέξανδρο, τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μας. Πρώτη φορά έτρεξες? Ναι, πρώτη. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξες? 1.000 μέτρα. Και πώς σου φάνηκε, κουράστηκες πολύ? Ήταν μια ωραία εμπειρία, δεν κουράστηκα πάρα πολύ. Ωραία. Καλά. Θα το ξανακάνεις και του χρόνου? Ναι, άμα είναι για καλό σκοπό. Είναι η πρώτη φορά που τρέξατε στο μαραθώνιο? Ναι, είναι η πρώτη φορά που πήρα μέρος και σίγουρα όχι τελευταία. Πώς νιώθετε τώρα που κάνατε ένα άθλημα πολύ διαφορετικό αλλά εξίσου επίπονο για τα πόδια? Όχι, εμείς η προπόνησή μας κάθε μέρα έχει τρέξιμο, οπότε δεν είναι κάτι το ξένο, κάτι το καινούργιο για εμένα. Απλά πήραμε ρεπό το Σάββατο και κάναμε προπόνηση την Κυριακή. Ο μαραθώνιος είχε πρωτοφανή επιτυχία. Εκτιμάται ότι πάνω από 9.000 αθλητές συμμετείχαν στο μαραθώνιο στα 10 χιλιόμετρα και στα 5 χιλιόμετρα. Προσωπικά έτρεξα στα 5 χιλιόμετρα, τα οποία τερμάτισα, θεωρώ, σε καλή σειρά, 762 ανάμεσα σε 5.000 περίπου αθλητές και με χρόνο 30 περίπου λεπτά. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι να συμμετέχουμε, να χαιρόμαστε τη ζωή, να αθλούμαστε όσο μπορούμε, γιατί αυτό είναι η ζωή, είναι χαρά, είναι αθλητισμός, είναι έρωτας, είναι τα πάντα. Βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο, εδώ που έχει στηθεί γραμμή τερματισμού του 8ου Διεθνή Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος. Αυτή τη στιγμή πίσω μου τερματίζουν όσοι αθλητές συμμετείχαν στο δρόμο 5 χιλιόμετρων. Πρώτη φορά συμμετείχα σε αυτό το διάγωνο, στον αγώνα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Για μένα είναι η 8η φορά. Εμένα πρώτη φορά και ήταν ωραίος αγώνας. Σπουδαία διοργάνωση, εξαιρετική η διαδρομή, πολύ καλές οι συνθήκες, αν εξαιρέσει τον ήλιο, οι εθελοντές, όλα φανταστικά και του χρόνου ευχόμαστε. Να είμαστε εδώ δυνατοί. Και να συμμετέχετε με κάποιο σύλλογο? Είμαστε από το Λευκάδα με τον Αθλητικό Σύλλογο Φίλανδρο. Σας περιμένουμε όλους στη Λευκάδα, στον δικό μας αγώνα, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, στις 26 Μαΐου, στον ημιμαραθώνιο, στον πράσινο ημιμαραθώνιο, να χαρείτε μαζί μας εκεί πέρα, να έρθετε να κάνετε διακοπές και να τρέξετε. Η εκκίνηση δόθηκε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέλα.
42 χιλιόμετρα ανατολικότερα, οι δρομείς πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού που είχε στηθεί στο Λευκό Πύργο για να εισπράξουν το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που είχε κατακλείσει την παραλία της Θεσσαλονίκης. Έχουμε έρθει από την Αθήνα και ο Μαραθώνιος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός για εμάς που έχουμε παιδάκια. Είναι το μήνυμα του αθλητισμού. Όλη αυτή η προσπάθεια το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Έχετε έρθει για να χειροκροτήσετε κάποιον δικό σας ή απλά να το παρακολουθήσετε σαν διοργάνωση? Παρεπιπτόντως τρέχει κάποιος δικός μας, αλλά ούτως ή άλλως θα ερχόμασταν να το παρακολουθήσουμε. Η συμμετοχή των εθελοντών και των αρχών της πόλης ήταν σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή του μαραθωνίου. Υπήρξε ένα περιστατικό 100 μέτρα περίπου πριν τον τερματισμό, στο μεγάλο του μαραθώνιο των 42 χιλιόμετρων. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση τώρα ο άνθρωπος. Χορηγήθηκαν υγρά, τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο. Στο θέμα των εθελοντών, υπήρχε εξίσου μεγάλη συμμετοχή? Ήταν περίπου 700 τα άτομα των εθελοντών και 52 ομάδες εθελοντικές που βοήθησαν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες του μαραθωνίου έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύη στα θύματα της επίθεσης στη Βοστόνη, φορώντας μαύρα αυτοκόλλητα με το μήνυμα Why. Είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι ο μαραθώνιος εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε με επιτυχία. Πρόκειται για μια μεγάλη ένδειξη κοινωνικής προσφοράς. Η πόλη της Θεσσαλονίκης προσπάθησε σκληρά για αυτή τη διοργάνωση. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα της Βοστόνης, πιστεύω ότι ο μαραθώνιος είναι ένας σπουδαίος φόρος τιμής στις ανθρώπινες ψυχές. Είμαι πολύ περήφανος για την πόλη και ευγνώμων για την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Θεσσαλονικείς στους κατοίκους της Βοστόνης. Ο σημερινός μαραθώνιος, ο 8ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, είναι αφιερωμένος στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του μαραθώνιου στη Βοστόνη. Σε αυτή την φάση, μια που ο δικός μας ο μαραθώνιος είναι ο πρώτος που γίνεται μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο μαραθώνιο της Βοστόνης, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στα θύματα της τρομοκρατίας. Ο μαραθώνιος, ο αθλητισμός γενικά δεν έχει καμιά σχέση με βία, δεν έχει καμιά σχέση με πολιτική, δεν έχει καμιά σχέση με τρομοκρατία. Για την ιστορία, πρώτος έκοψε το νήμα ο Τέκλου και το Μεταφέιρα, που είχε νικήσει και στον αγώνα του 2012. Ο Αιθίωπας τερμάτισε σε 2 ώρες 19 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον συμπατριώτη του Αμπάτε Ντέμπας Τεφέρα, με 2 ώρες 20 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Τρίτος πέρασε την αψίδα του τερματισμού ο Αντώνης Παπαδημητρίου του Άρη Θεσσαλονίκης. Στην κατηγορία των γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε η Μάγδα Γαζέα, με 2 ώρες 41 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Η Πανελληνιονίκης άγγιξε το χαμηλό όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μόσχας. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ρουμάνα Άρια Μαγδαλένα Λούκα, με 2 ώρες 48 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Και την τρίτη η Ελληνοϊταλίδα Ελένα Κωνστάντος. Όλοι τους ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη χρονιά στον 9ο Διεθνή Μαραθώνιο.